Πάμε να δούμε τι έγινε. Έχουμε και πολλές δηλώσεις από το ΆΚΑ. Πολύ ωραία πετά ο Μπρέσκα για τον Σολάκη. Το σούτ από τον Μαρτίν έξω. Ο Μπρέσκα, ύψος από τον Σέλεζιο, Σολάκης για τον Μπρέσκα που πέρασε από τον Ζιλμπέρτο Σίλβα. Είναι 2-2, ο Μπρέσκα συνεχίζει μόνος του σουτάρι. Ο Τζόρβας σε διώχνει, δοκάρι η μπάλα. Δεύτερη πολύ μεγάλη στιγμή στο παιχνίδι και αυτή ανήκει στον Ολυμπιακό Βόλου. Ο Σπυρόπουλος στο λέτο. Από μακριά δοκιμάζει να ευνηδιάσει τον Γιακούμπο Μπιτσέδιο, με γροθιές ο τελευταίος. Λουίς Γκαρσία έξω. Πέρασε από τον Σενεγαλέζο Σισε. Στο δεύτερο δοκάρι είναι ο Λέτο, εκεί πετάει την μπάλα. Το σούτ μονοκόμματο έξω. Πολύ καλή στιγμή αυτή για τον Παναθηναϊκό, με ωραία ανάπτυξη από την πτέρυγα του Τζιμπρίλ Σισε και εξαιρετικό τελείωμα από το Λέτο. Νίνης. Προς τα έξω στο Ζιλμπέρτο Σίλβα, έχει γυρίσει ο Ολυμπιακός Βόλου. Τώρα ο Βραζιλιάνος γεμίζει στην περιοχή. Πήρε την μπάλα ο Λουίς Γκαρσία και τη στέλνει στα δίχτυα. 1-0, το σκορ ανοίγει από τον Ισπανό. Σε μια λανθασμένη συμπεριφορά από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο των φιλοξενούμενων. Ο Λουίς Γκαρσία πηγαίνει στην εκτέλεση του φάουλ τώρα. Έχουμε συμπληρώσει το ημίωρο στο Σπύρος Λουίς. Τελεί στο πρώτο δοκάρι, έδιωξε ο Άλβαρες. Ο Μπουμσόν με το Σολάκι, ο Λέτο σουτάρι σε ετοιμότητα ο Γιακούμποβιτς. Ωραία παλιά για το Μπρέσκα. Χαμηλά γυρίζει μπροστά από τον Ακώστα. Έδιωξε ο Βίντρα, ενώ ο Τζόρβας είναι πεσμένος στο έδαφος. Ο Άλβαρες εκτελεί. Κεφαλιά από τον Μαρτίνο, Σολάκης από κοντά. Δοκάρι, είναι ψηλά η σημαία του βοηθού. Πάρα πολύ δύσκολη φάση για τον βοηθό. Ίσως το κεφάλι του Σολάκη να είναι πίσω από το σώμα του Ζιλμπέρτο Σίλβα. Σπυρόπουλος. Προς τα πίσω. Ο Μαρτίν πήρε προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τους φιλοξενούμενους. Δεν ήταν η καλύτερη επιλογή αυτή από τον Αργεντινό. Ο Λουίς Γκαρσία. Ωραία παλιά για το Σισε. Περνά από τον Γιακούμποβιτς. Προβολή του Τομάς. Πολύ ωραία τοποθέτηση και έγκαιρη αντίδραση. Ο Βίντρα σημαδεύει το Σισε, βγήκε ο Γιακούποβιτς και απομάκρυνε. Ο Σισε θέλει να κατεβάζει τον, πιέζει ο Σέλεζη. Γυρίζει για τον Λουίς Γκαρσία, πρόλαβε ο Ζαραδούκας. Έξω στον Νίνη, τον εμπόδισε ο Ζαραδούκας, η μπάλα φτάνει στο Σισε, 2-0. Είδατε το πλάνο με τον Τζιμπρίλ Σισε να φεύγει στον πάγκο της ομάδας, όλοι οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, και να αγκαλιάζουν το Ζεσουάλδο Φερέιρα. Σολάκης. Πολύ ωραία προσποιήθηκε το σούτ έξω. Εξαιρετική ενέργεια από τον Σολάκη. Ο Νίνης με το Λέτο. Σισε με χώρο σουτάρι έξω. Κατσουράνης, 3-0. Στο 84, ο Κατσουράνης που κλείνει τη σεζόν καθότι δέχθηκε την 7η κίτρινη κάρτα και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα τελευταία δύο μάτς, με γκολ. Ο Σέλεζη εκτελεί, κεφαλιά από τον προθυμένο Τομάς, εκπληκτική επέμβαση του Τζόρβα. Ο Κατσουράνης που θα πάρει δεύτερη κίτρινη. Κόκκινη, νομίζω ότι την επεδίωξε τη δεύτερη κίτρινη ο Κώστας Κατσουράνης. Εν τω μεταξύ, το ίδιο έκαναν Διονύση Στρούμπο και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού Βόλου με τον Ηλία Σολάκη. Με τον Σολάκη ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το είχαν ζητήσει περίπου 5 λεπτά πριν, βέβαια. Και τώρα σφυρίζει ο Μίτσιος για τελευταία φορά στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Βόλου 3-0. Τρίτο παιχνίδι που ξεκινάμε με ένα πιδαριώδη λάθος.
Και ενώ έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και είχαμε σαν σκέψη αρχική να βάλουμε γκολ για να αυξήσουμε την πίεση του Παναθηναϊκού, ψυχολογική πίεση, δεν καρποφόρησε η περίπτωση του Δουκαριού. Από εκεί και πέρα πληρώσαμε πολύ άσχημα λάθη. Συνεχίστηκε μια νευρικότητα στο δεύτερο μήχρονο με αποτέλεσμα να είμαστε μακριά από τον καλό μας εαυτό. I think we did very well today. All the team was very concentrated. We know where we were fighting for. We know also that the last few games we didn't give as much as this club deserved. And I think for us was very important for the confidence of the rest of the playoff. Ναι, πρέπει να κερδίσουμε. Προσπαθήσαμε. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη από όλους μας. Όλοι έχουμε ευθύνες και γι' αυτό και η ομάδα έχει γενικά μια κακή εικόνα φέτος. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να κάνουμε αυτοκριτική. Όλοι θέλουμε να έχει καλύτερη εικόνα η ομάδα. Μπορεί να έχει καλύτερη εικόνα με τους ποδοσφαιριστές που διέθετε φέτος. Έπρεπε να έχει καλύτερη εικόνα. Ψυχολογικά η ομάδα ήταν πολύ πεσμένη. Είχαμε τρία παιχνίδια στα play-off και δεν είχαμε κάνει νίκη. Γι' αυτό και ακόμα βλέπεις και στο παιχνίδι μας υπάρχουν κάποια βεβαιασμένα λάθη που δεν επιτρέπεται για παίχτες όπως εμείς. Τουλάχιστον πήραμε τους τρεις βαθμούς. Μερικά διαστήματα παίξαμε για καλό πίσω και συνεχίζουμε. Ξέρουμε ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει πλέον. Δυστυχώς έπρεπε να το έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό και να αποδώσουμε πολύ καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς δεν τα καταφέρναμε. Ας ελπίσουμε η συνέχεια να είναι ανάλογη όπως σήμερα. Jogar um play-off e estamos a jogar os nossos nomes, o nosso prestígio, primeiro do clube, segundo dos jogadores, dos treinadores, que pelo tempo que levam no futebol estão habituados a ser respeitados por aquilo que fazem e também respeitados por aquilo que ganham. Não limpamos a cara hoje, pegamos apenas na toalha, esfregar para ficarmos com a cara limpa. E isso só acontecerá que... se nós continuarmos nos dois próximos dois jogos a ter esta atitude, também um bocado de sorte. Gosto muito de estar na Grécia, dei ao termo. Gostei muito de estar na Grécia. Gostei muito do Panathinaikos e gosto muito do Panathinaikos. Se da minha vida sou eu e o presidente e eu. Não se metam nisso que não vale a pena. O 3-0 é um pouco vazio. Μπορούσαμε, ιδίως στο πρώτο μήχρονο, χάσαμε, είχαμε ένα δοκάρι, είχαμε μια ευκαιρία. Εντάξει, ήμασταν καλοί μέχρι να φάμε τον γκολ. Από εκεί και πέρα πήρε ο Παναθηναϊκός στη ψυχολογία. Ήταν μετά καλύτερος. Στο δεύτερο μήχρονο ρισκάραμε εμείς, ανοιχτήκαμε για να ισοφαρίσουμε. Φάγαμε και ένα γκολ, εντάξει, που δεν μύριζε γκολ από ένα σούτ, ξέρω, από μια φάση που βγήκε σαν αντεπίθεση ο Παναθηναϊκός. Και από εκεί πέρα, εντάξει, όταν γίνεται το σκορ 2-0, νομίζω ότι και ο αντίπαλος αποκτά ψυχολογία καλύτερη. Εσύ κυνηγάς και από εκεί πέρα μοιραία χάσαμε 3-0. Είναι για εμάς πρωτόγνωρο να παίζουμε play-off και τόσα μάτς. Ξέρουμε ότι είχαμε και μια γεμάτη σεζόν και με το κύπελλο και με το πρωτάθλημα. Είδαμε και τη συγκομιδή βαθμών, ότι κάθε παιχνίδι ήταν, χρειαζόμασταν κάποιους βαθμούς και έπρεπε να τους πάρουμε. Και έχουμε δώσει όλοι τα πάντα για αυτήν την ομάδα. Είναι για μας ένα βαρύ σκορ. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί. Δεν ξέρω για τον γκολ του Ηλία. Δεν έχω ενημερωθεί ακόμα. Αλλά νομίζω και στον Μπέρσκα τη φάση μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί. Αλλά νομίζω ότι όλοι είδαμε ότι μετά βγήκε η κούραση στην ομάδα. We just did our job. You know, we play very bad and many weeks now, so the minimum was to win at least against this team. They beat us 3 times, so now it's enough. I think we're not okay. We are happy because we won, but it's nothing. We just did our job tonight, and we have 2 more games. And if we win the next 2 games, it's going to be the minimum, nothing special. Καταρχήν θα πρέπει να πω συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη δίκαια νίκη, αλλά θα πρέπει να καταλάβετε κι εσείς όλοι οι δημοσιογράφοι που ασχολείστε με το πρωτάθλημα της Ελλάδος, ότι ξαφνικά ο Ολυμπιακός Βόλου δεν έγινε Μπαρτσελώνα. Διαφωνώ ότι δεν έκανε καλή εμφάνιση. Αν κοιτάξεις και το μέγεθος του αντιπάλου, ότι ήταν ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι κάναμε τις ευκαιρίες. Θεωρώ ότι η διαιτησία μας αδίκησε. Το offside δεν υπάρχει καν offside. Είχαμε το δοκάρι μας. Εντάξει, μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο παίζαμε. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο κάθε Τετάρτη Κυριακή να κερδάς τον Παναθηναϊκό, εντάξει. Νομίζω ότι έπρεπε κάποια στιγμή να συνέλθουμε, γιατί κινδυνεύουμε να μείνουμε έξω. Και σίγουρα τον Παναθηναϊκό είναι υποχρεωμένος να βγει τουλάχιστον στην Ευρώπη, στο Champions League, γιατί νομίζω ότι η θέση του εκεί είναι. Πραγματικά ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι που έπαιξε η ομάδα μου, η ομάδα της καρδιάς μου, και που ήταν πολύ δίκαια η νίκη του. Όμως ο Παναθηναϊκός δεν ενωθεί, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μπορεί να ενωθεί. Εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Εγώ πιστεύω ναι, γιατί θυμάμαι πάντα τη δοξασία. Εκ της τέφρας μου να γεννώμε. Έχουμε πάει στον πάτο και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πάει παρακάτω.
Εντάξει, αν οι παίκτες παίξουν αυτό που παίξανε σήμερα, θα πάμε καλύτερα και στα επόμενα δύο μάτς. Είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας των παίκτων, πιστεύω, και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Και τα διοικητικά είστε αισιόδοξος? Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλος, παιδιά, μην τα συζητάμε τα διοικητικά τώρα. Η ομάδα να παίζει καλά και όλα θα πάνε καλά. Πράγματι, ο Παναθηναϊκός σήμερα ήταν πολύ διαφορετικός, είναι ο πραγματικός Παναθηναϊκός. Οι παίκτες το πήραν πάνω τους στο παιχνίδι, ήταν ψυχωμένοι. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του κόσμου και της διοίκησης και ήταν αυτό που θέλαμε να δούμε. Νομίζω ότι ο τωρινός Παναθηναϊκός μπορεί, οι παίχτες αυτοί θα κάνουν το καθήκον τους, θα συνειδητοποιήσουν ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει και αξίζει να βγει, ας πούμε, δεύτερος για να διεκδικήσει το Champions League, και νομίζω ότι θα το κάνουν. Λοιπόν, η Κάρπετ είχε σπάνια χαρτάκια της Πανίνη. Αυτή, ναι, είχε διάφοροι οι οποίοι... Δηλαδή, εγώ τον γράψαμε ξυλά, είναι ο Νίκας. Τον Νίκα πρώτη φορά εγώ τον βλέπω στην τηλεόραση να κάνει δηλώσεις. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει ξαναδεί, αλλά εγώ δεν τον θυμάμαι. Πού τον έχει ξαναδεί? Σε γήπεδο έτσι πάλι έξω. Σε γήπεδο έξω, δεν τον θυμάμαι. Είχε Λιβαθινό που έχουμε να δούμε τηλεόραση Λιβαθινό. Εντάξει, υπήρχε όρεξη για συζήτηση στο τέλος γιατί κέρδισε ο Ιωάννη. Λοιπόν, είχε Ρίσβα, ο οποίος το μοναδικό που είχε κάνει ήταν για τη Βύση. Εγώ θυμάμαι τότε. Στην ιστορία τη αυλή τη Βύση. Σωστό. Σπάνια, λοιπόν, για το μάτς. Για το μάτς, κοίταξε. Εγώ νομίζω ότι τα δύο παιχνίδια που είδαμε σήμερα αλλάξαν σε ένα λεπτό. Στην Τούμπα από την ευκαιρία του Αθανασιάδη, ναι. Ξαφνικά η ΑΕΚ τρομάζει εκεί πέρα και αυτό φαίνεται, μαζεύεται λίγο πιο πίσω. Και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού Βόλου με, το, ναι. με τον Παναθηναϊκό, ενώ έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός Βόλου, είναι σαν συνέχεια του προηγούμενου παιχνιδιού. Ναι. Δοκάρι, παίζει καλά, όλα και τα. Ακόμα και η δηλώση του Θανάση Γιαννακόπουλου, ναι. Θέλω να πω, ήταν καθιερωμένες. Όλα είναι ίδια με κάτι προηγούμενο. Ναι. Γίνεται κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Μια τρίπλα του Σισε στο Σανκαρέ μετά από τρία μάτς. 290 λεπτά, κατάφερε να το ξεφύγει. Ναι. Ακούγεται στο ΆΚΑ ένα επιφώνημα θαυμασμού και εκεί αρχίζει ο Παναθηναϊκός και ξυπνάει και βλέπουμε ναι. αυτό που ξέρουμε. Δηλαδή, και έβγαινε στα δεξιά, έτσι, έβγαινε ναι, ο Σισε στα δεξιά. Έχει κάνει καλά βγαλισμά. Δεν ξεκινάει τόσο καλά ο Σισε στο μάτι. Όχι, όχι, κανένας. Μετά, στα πρώτα 20-25 λεπτά, Σανκαρέ, μόνο μιλάμε, για γκέλα του Σανκαρέ στο πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού. Ναι. Και ταυτόχρονα σχετικά άδειο. Δεν είναι το σουτ που πιάνει ο Γκαρσία. Ναι. Δεν είναι κανένα σουτ. Δεν την περιμένει νομίζω κι αυτός. Ναι, δεν την περιμένει. Το πιάνει γρήγορα το σουτ. Το πιάνει σχετικά άδειο και το στέλνει στην γωνία. Ναι. Θέλω να πω κάτι, γιατί άκουσα και τον Αχιλέα Μπέο που έλεγε ότι ο Ολυμπιακός Βόλου δεν έγινε Μπαρτσελόνα. Σωστό είναι αυτό. Ναι, εσύ τον είπε Ολυμπιακός Βόλου και μετά ψάχνει να βρει και πώ λέγεται η άλλη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είπε. Ναι. Σήμερα φάνηκε και η διαφορά. Πραγματικά, όποιο ήταν στο γήπεδο νομίζω ότι θα έφυγε λίγο με την απορία πώ είναι δυνατόν Ολυμπιακός Βόλου. Του Σέλεζη, του Ντολεζάη, ναι. του Μπρέσκα, ας πούμε, να κέρδισε τρεις φορές τον Παναθηναϊκό, του Λέτο, του Σισέ, ναι. ας πούμε, και του Ζιντέρ. Γιατί έπαιζε όπως το πρώτο 20 λεπτό ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς. Το κατόρθωμα είναι όμως του Ολυμπιακού Βόλου, ναι. θέλω να πω. Ναι. Στη συγκεκριμένη ιστορία. Έκανε πραγματικά υπέρβαση. Και αυτό είναι ότι δεν έπαιξε κακή μπάλα. Σήμερα σε κάποια στιγμή όταν για το 2-0 αποφασίζει ο Κατσαβάκης στο επόμενο μάτς είναι το σημαντικό. Φτάνει. Θα μαζέψουμε την ομάδα να μην σκοτωθεί και κανένας. Και συνεχίζεται το μάτς και τελειώνει σε μια ζετέμ ατμόσφαιρα. Και τώρα πάμε στο... να πω πριν πάμε ναι. στο. Ότι, γιατί έχεις να δείξει στιγμή, ότι, όχι, ότι υπήρξε και διαμαρτυρία από πλευράς Ολυμπιακού Βόλου για τη διαιτησία. Έτσι. Ναι. Έχουν λοιπόν, πρέπει να πω ότι ο Ολυμπιακός Βόλου έχει δίκιο στην περίπτωση του Σολάκη. Ο Σολάκης βρίσκεται στην ίδια ευθεία. Ναι, απ' την άλλη, ας το δούμε πέντε πάνω, πέντε πόδι κάτω. Ας δούμε αυτή τη φάση ο Τζόρφας και ο Καραγκούνης για να καταλάβουν ότι υπάρχει. Ναι, ακριβώς. Φοβερό πράγμα και μεγάλο το Παναθηναϊκό. Ακριβώς, δεν έχει υποδεκάμετρο κι άλλος, αλλά στην πραγματικότητα και στη συγκεκριμένη φάση ο Σολάκης βρίσκεται γραμμή. Καλύπτεται.